Όταν φτάνουν στο σημείο αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι δικαίωμά τους να ζουν όπως θέλουν, να απαιτούν, να υιοθετούν παιδιά, όχι απλά είμαι απέναντί τους, αλλά με κάνουν εχθρό τους, με κάνουν να τους απεχθάνομαι, διότι θέλουν να εγκληματίσουν. Πώς μπορείς να πάρεις ένα παιδάκι το οποίο είναι και ξένο, να το βάλεις σε μια οικογένεια που υπάρχουν δύο άνθρωποι, αρσενικοί ή θηλυκοί, που ένας παίζει τον ρόλο του πατέρα και ο άλλος της μητέρας, ενώ δεν είναι. Τι φοβάσαι να μην γίνει? Μέσα σε ένα σπίτι ομοφυλοφίλων, τι θα γίνει? Δεν μπορείς να υιοθετήσεις το παιδί που γέννησε μια άλλη οικογένεια, εγώ και εσύ. Πώς θα το μεγάλο? Θα πηγαίνει στο σχολείο και θα λένε: ο μπαμπάς σου που είναι η μαμά σου, ο Γρηγόρης είναι η μαμά μου και ο Νότης είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι ο Γρηγόρης και ο Νότης είναι η μαμά μου. Γίνεται. Η μητέρα είναι θηλυκού γένους. Δεν μπορεί να είναι αρσενικό. Δεν θα ήθελα ο γιος μου να είναι ομοφυλόφιλος. Δεν θα ήθελα ο γιος μου να πηγαίνει με άνδρες, εσύ Γρηγόρη. Θέλεις κοριτσάκι, φτάνει. Όχι, αγοράκι. Θες ο γιος σου να πηγαίνει με αγόρια? Όχι. Αυτό.